Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ψωμί με προζύμι. Μου ζητήσατε όλοι να σας δείξω βήμα-βήμα πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας προζύμι και ήρθε η ώρα επιτέλους να σας δώσω μια συνταγή που είναι πανεύκολη γιατί δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται ζύμωμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φτιάξουμε το δικό μας προζύμι. Θέλει μέρες, θέλει διαδικασία. Η πρώτη φορά είναι η δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα κάθε μέρα θα έχουμε προζύμι. Δείτε ακριβώς τι θα κάνω και σε λίγες μέρες από τώρα. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε το προζύμι, θα φάτε ό,τι πιο νόστιμο σε ψωμί έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το ψωμί με προζύμι χωρίς μίξερ θα χρειαστούμε. Για το προζύμι, 25 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 25 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις για κάθε μέρα Παρασκευής, 25 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης και 25 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης για κάθε μέρα Παρασκευής και 50 γραμμάρια νερό εμφιαλωμένο και άλλα 50 γραμμάρια νερό για κάθε μέρα Παρασκευής. Για το ψωμί, 130 γραμμάρια προζύμι, 330 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 230 γραμμάρια νερό, 10 γραμμάρια αλάτι και αλεύρι για τη ζύμη. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο και αλάτι. Πάμε να φτιάξουμε προζύμι. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι ο εξής. Παίρνουμε ένα βαζάκι ή ένα μπολ που να κλείνει. Εντάξει, θέλουμε να κρατάμε για να μην ξεραίνεται από πάνω το προζύμι. Και ξεκινάμε την πρώτη μέρα. Πρώτη μέρα. Ανοίγουμε το βαζάκι, ρίχνουμε 50 γραμμάρια νερό εμφιαλωμένο. Ό,τι νερό βάζουμε στο προζύμι μας πρέπει να είναι εμφιαλωμένο. Και 50 γραμμάρια αλεύρι που το έχουμε χωρίσει στη μέση. 25 γραμμάρια ολικής και 25 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το πιάσαμε. Όσο νερό βάζουμε, τόσο αλεύρι βάζουμε. Άμα βάζουμε 10 γραμμάρια αλεύρι, πρέπει να βάλουμε 10 γραμμάρια νερό. Άμα βάλουμε 50 γραμμάρια αλεύρι, πρέπει να βάλουμε 50 γραμμάρια νερό. Άμα βάλουμε 100, 100 γραμμάρια νερό. Άρα, ρίχνω μέσα και το αλεύρι ολικής, εδώ. Άμα μπείτε σε διαδικασία να κάνετε μία φορά στη ζωή σας προζύμι, δεν θα αγοράσετε ποτέ ξανά ψωμί. Ποτέ. Γιατί το προζύμι είναι μια φυσική μαγιά, την κάνουμε μόνοι μας. Μισό λεπτάκι λίγο να ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι, εδώ. Και τώρα θα ρωτήσεις. Για ρώτησε. Δηλαδή αν έχω πάρει 10 γραμμάρια νερό, βάζω 5 γραμμάρια αλεύρι κανονικό και 5 ολικής. Μόνο για το προζύμι βάζουμε ολικής. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, ανακατεύω το νερό μαζί με το αλεύρι, με ένα κουτάλι. Και κάνω μια ωραία πηχτή πάστα, τη βλέπεις φίλε μου. Ναι. Τελείωσε. Κλείνω το βαζάκι, αφήνω στην άκρη και αυτή είναι η μέρα νούμερο 1. Για πόση ώρα πρέπει να αφήσω έτσι? Για μία μέρα. Εύκολο, το καταλάβαμε, 24 ώρες, ημέρα νούμερο 1 και πάμε στην ημέρα νούμερο 2. Η ημέρα νούμερο 2 θα καταλάβουμε, γιατί το ίδιο σμάρι είναι ακριβώς, εντάξει, ότι κάτι περίεργο άρχισε να γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, θα αρχίσει να μυρίζει λίγο μαγιά, όχι ξυνισμένη μαγιά, γιατί το προζύμι μυρίζει ξυνισμένη μαγιά, αλλά ουσιαστικά θα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνεται μία ζύμωση. Έχω βάλει ένα λαστιχάκι για να δείξω εδώ πέρα το πόσο ακριβώς είναι το στάδιο, γιατί η πρώτη μέρα πόσα γραμμάρια σύνολο μείγματος έχουμε μέσα. 10 και 10. 50, 25, 25, 100 γραμμάρια μείγματος. Τη δεύτερη μέρα έχουμε πάλι 100 γραμμάρια μείγματος, απλά δεν έχει φουσκώσει γιατί δεν έχει προλάβει το προζύμι να δουλέψει. Οπότε τι κάνω τη δεύτερη μέρα, ρίχνω ξανά. 50 γραμμάρια νερό, 25 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 25 γραμμάρια ολικής, εδώ. Τώρα, ανακατεύουμε. Και αυτό που κάνουμε κάθε μέρα είναι να ταΐζουμε το προζύμι. Το προζύμι θέλει φαγητό. Οπότε τι κάνουμε, ανακατεύουμε και έχουμε. Τώρα, πόσα γραμμάρια μείγματος εδώ μέσα, φίλε Διονύση? Τώρα έχουμε 100 από πριν και άλλα 50 τώρα. Άλλα 100 τώρα. Άλλα 100 τώρα. Άρα σύνολο έχουμε 200. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα μα πάντα είναι το μείγμα μας μέσα στο βαζάκι ότι πρέπει να είναι 200 γραμμάρια. Ό,τι και να γίνει, όσο προζύμι και να βγάζουμε, πάντα πρέπει να συμπληρώνουμε ώστε να φτάνει 200 γραμμάρια. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα. Αυτό που θα δούμε είναι ότι από την τρίτη μέρα, εδώ, αρχίζει να γίνεται κάτι ωραίο. Το βλέπεις. Αυτή είναι η μηδενική μέρα. Μέρα 0. Δεν φουσκώνει καθόλου το προζύμι. Η μέρα νούμερο 1, το προζύμι μας πάλι δεν έχει φουσκώσει, το έχουμε ταΐσει. Η μέρα νούμερο 2 όμως, που έχουμε ταΐσει και έχουμε 200 γραμμάρια σύνολο από προζύμι μέσα, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει λίγο να φουσκώνει. Και άμα ανοίξω το βαζάκι, θα δείτε μέσα ότι έχει βγάλει μερικές φουσκαλίτσες. Τις βλέπεις, φίλε Διονύση? Έλα εδώ. Μύρισε. Τι σου μυρίζει, πες πραγματικά τι σου μυρίζει. Σαν τυράκι. Ναι, ναι.
Σαν τυρί, δεν είναι. Σαν τυρί μυρίζει. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Κάνουμε μία ζύμωση. Αρχίζει, τρώει ο Μίκητας μέσα, ο καλός ο Μίκητας, το προζύμι, το αλεύρι και ουσιαστικά αναπτύσσεται. Τώρα, αυτή είναι η μέρα νούμερο 2. 0 μέρα, 1 μέρα, 2 μέρες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, Διονύση, είναι τι. Βγάζουμε 100 γραμμάρια μείγματος και βάζουμε 100 γραμμάρια καινούριο. Άρα, θα πάρουμε μια ζυγαριά. Οπωσδήποτε πρέπει να ανανεώσουμε το προζύμι μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι, θα αφαιρέσω 100 γραμμάρια μείγματος. Καλά και 100 να μην αφαιρέσετε, να αφαιρέσετε 80-90, δεν χάθηκε ο κόσμος. Απλά είναι καλό να μένουν 200 γραμμάρια μείγματος μέσα για να γίνει τη σωστή η ζύμωση. Άμα θα αφήσετε πολύ προζύμι μέσα, θα γίνει ανεξέλεκτα η ζύμωση. Άμα αφήσετε πολύ λίγο προζύμι, θα γίνει αδύνατο το προζύμι και δεν θα μπορεί να φουσκώσει το ψωμί μας. Οπότε είναι σημαντικό να κρατάμε ισορροπίες. Και τι κάνουμε τώρα σε αυτό το προζύμι? Νεράκι φρέσκο, αλεύρι. Και αλεύρι. Και τι κάνουμε τώρα, φίλε Διονύση? Ανακατεύουμε. Αυτή είναι η μέρα νούμερο 2. Θα συνεχίσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία να αφαιρείτε 100 γραμμάρια μείγματος και να προσθέτετε 50 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια αλεύρι σπασμένο. Μπορείτε να βάλετε είτε αλεύρι για όλες τις χρήσεις είτε αλεύρι σκληρό, αλλά το ολικείς θα το αφήσετε 100% ίδιο. Θέλουμε μισό ολικείς, μισό λευκό αλεύρι. Και αυτό το πράγμα θα το κάνουμε συνολικά για 7 με 10 ημέρες, αναλόγως τη ζέστη που έχει το δωμάτιό μας. Το καλοκαίρι γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή, το καλοκαίρι, άμα κάνετε αυτή τη διαδικασία και αφήνετε έξω το προζύμι, σε 7 ημέρες σας το προζύμι θα είναι έτοιμο. Και πώς καταλαβαίνουμε πότε το προζύμι είναι έτοιμο? Είναι πολύ απλό. Από το λαστιχάκι. Όταν ρίξω μέσα την καινούργια δόση από το αλεύρι και το νερό και πάρει περίπου 3 ώρες για να διπλασιαστεί, σημαίνει πως το προζύμι μας είναι έτοιμο. Το πιάσαμε, φίλε Διονύση? Λέω. Άρα, μετά από 7 ημέρες. Αυτή είναι η ημέρα νούμερο 7, εδώ. Το προζύμι μας ήταν αυτό. Κοίτα εδώ, Διονύση. Διπλασιάστηκε σε 3 ώρες από τη στιγμή που τάισα, που σημαίνει ότι το προζύμι μας είναι έτοιμο. Αυτό το προζύμι είναι βασική συνταγή, μπορείτε να την κρατήσετε για πάντα. Γιατί, τι γίνεται? Άμα δεν ταΐσω τώρα το προζύμι, τι το κάνω? Άμα δεν θέλω να κάνω αύριο ψωμί, τι κάνω? Το βάζω στο ψυγείο, το προζύμι. Οπότε, άμα θέλω να κάνω ψωμί αύριο, τι κάνω? Μπορώ να τα αφήσω και μία εβδομάδα και 10 μέρες στο ψυγείο. Δεν έχει πρόβλημα. Το βγάζω, το ταΐζω και μετά από 3 ώρες το προζύμι μας θα είναι έτοιμο. Άρα ουσιαστικά μπορεί να έχω μαγιά για όλο το χρόνο. Το πιάνεις. Και μαγιά ποιοτική και γευστική. Αυτή είναι η συνταγή του προζυμιού. Και εφόσον έχουμε το δικό μας προζύμι έτοιμο, η συνταγή για να φτιάξουμε ψωμάκι είναι η πιο εύκολη που υπάρχει. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται ζύμωμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το ψωμί ότι χρησιμοποιούμε σκληρό αλεύρι, οπότε έχει αρκετή γλουτένη. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται ζύμωμα. Παίρνουμε ένα μπολ. Πάλι πηγαίνουμε λίγο με ζυγαριά. Να θυμόμαστε ότι πηγαίνουμε πάντα μα πάντα με ζυγαριά. Και μέσα στο μπολ θα προσθέσω 130 γραμμάρια προζύμι εδώ. Κολλάει, είναι ωραίο, είναι φυσική μαγιά. Θέλουμε 130 γραμμάρια. Μετρήστε ακριβώς. Και τώρα το προζύμι που έχει μείνει είναι ελάχιστο εδώ μέσα. Πόσα γραμμάρια έχει μείνει, φίλε Διονύση? 70 γραμμάρια. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να προσθέσεις. Μέχρι που να γίνουν πόσο? 200. Δεν πλένω, το βάζω. Στο ίδιο βάζω. Έχω εδώ πέρα 70 γραμμάρια νερό και 70 γραμμάρια αλεύρι. Και ουσιαστικά θα βγει τώρα 2-10, αλλά δεν μας πειράζει να είναι 10 γραμμάρια παραπάνω. Αυτό που μας πειράζει είναι να είναι λιγότερο, εντάξει. Και ανακατεύω. Τέλεια. Σε 3 ώρες το προζύμι μου θα είναι έτοιμο. Και σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιήσω σε 3 ώρες, τι το κάνω? Στο ψυγείο. Λοιπόν. Τώρα, έχω 130 γραμμάρια προζύμι στην ζυγαριά μου. Θα προσθέσω μέσα 330 αλεύρι σκληρό ή αλεύρι για τσουρέκια και 230 γραμμάρια νερό. Είναι πολύ σημαντικό το νερό που χρησιμοποιούμε για προζύμι να είναι εμφιαλωμένο. Παίρνουμε ένα κουτάλι και ανακατεύουμε. Εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δεν θα βάλουμε το αλάτι, γιατί άμα βάλουμε το αλάτι, υπάρχει περίπτωση να αδυνατήσει το προζύμι μας, ειδικά στα πρώτα ψωμιά που τα φτιάχνετε. Όσο περνάει ο καιρός στο προζύμι σας, δηλαδή μετά εκεί πέρα γύρω στις 2-3 εβδομάδες, θα γίνει ακόμα πιο δυνατό. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ανακατέψετε πρώτα χωρίς το αλάτι σας εδώ. Και με το που φτάσουμε σε αυτό το σημείο, βάζουμε και λίγο χεράκι. Θα δείτε ότι το ζυμάρι γενικά κολλάει στα χέρια, αλλά έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Και έτσι όπως είναι, θέλω να σκεπάσουμε μία μεμβράνη εδώ. Η διαδικασία είναι λίγο πολύπλοκη, το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που θα κάνουμε ένα προζύμι μέχρι τη στιγμή που θα βγάλουμε το τελικό ψωμί,
έχει διαδικασία να τη σκεφτούμε στο μυαλό μας από την αρχή, από το προζύμι. Αλλά από τη στιγμή που έχετε το προζύμι σας έτοιμο, πιστέψτε με ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και αφήνουμε έτσι χωρίς το αλάτι για μία ωρίτσα. Και μετά από μία ωρίτσα, το ζυμάρι μας είναι σχεδόν το ίδιο με πριν. Απλά θα ρίξουμε τώρα το αλάτι μέσα. Εδώ. Πιάσαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να ανακατέψουμε. Σε περίπτωση που κολλάει πάρα πολύ στα χέρια, ελάχιστο νεράκι στα χέρια. Εδώ. Θα σας βοηθήσει, ίσα να ανακατέψετε. Ελάχιστο, δεν θα βάλετε πολύ νερό, γιατί άμα βάλουμε πολύ νερό, μετά θα αλλάξουμε τη σύσταση από το ψωμί. Αλλά κοιτάξτε εδώ, αφήνουμε τώρα να ξαναφουσκώσει. Μαζί με το αλάτι, για πόση ώρα, φίλε Διονύση? Μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα. Και μετά από μια ωρίτσα. Βλέπεις πόσα στάδια έχω κάνει. Άρα έχουμε τρία φουσκώματα. Μία ωρίτσα χωρίς το αλάτι, μία ωρίτσα με το αλάτι και τώρα έχουμε το τρίτο και τελευταίο στάδιο που ουσιαστικά θα είναι το τελικό φούσκωμα πριν να το ρίξουμε στο φούρνο. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το ζυμαράκι, ενώ στην αρχή κολούσε πάρα πολύ, τώρα άρχισε να δένει. Γιατί? Γιατί λειτουργεί η γλουτένη. Οπότε εκεί πέρα που ήταν πάρα πολύ απλωμένο και μαλακό, άρχισε σιγά σιγά να δουλεύει. Και θα ρίξω λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο. Λίγο. Θα προσθέσω το ζυμάρι μου και επειδή το ζυμάρι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι λίγο άσχημο, δεν μπορεί να γίνει ψωμί, πρέπει να του δώσω ένα ωραίο σχήμα. Οπότε τι κάνω, διπλώνω. Τα έξω, εδώ και εδώ. Παίρνω τις δύο άκρες, τις βάζω στη μέση. Παίρνω μετά και αυτή την άκρη, τη βάζω στη μέση. Παίρνω και αυτή την άκρη, τη βάζω στη μέση. Και ουσιαστικά με το που γυρίσω, εδώ, έχω ένα ωραίο ψωμάκι, ένα ωραίο σχήμα. Το βλέπεις? Το πλάθο μπαλάκι, τέλειο. Και έτσι όπως είναι, το αλεύρι με βοηθάει στο να μην κολλάει ούτε στον μπάγκο ούτε στα χέρια μου. Παίρνω ένα μπολάκι. Θα προσθέσω λίγο αλεύρι στο μπολ που έχω μία λαδόκολα. Κοιτάξτε εδώ. Λαδόκολα, αλεύρι. Και προσθέτω μέσα το ψωμί μου. Εδώ. Χωρίς καθόλου μίξερ. Οπότε, βάζω το ψωμί μου μέσα. Τώρα ήρθε η ώρα του τελικού φουσκώματος. Φουσκώσαμε μία ώρα χωρίς αλάτι, μία ώρα με αλάτι, ρίξαμε μέσα στο μπολ με τη λαδόκολα και το αλεύρι. Και τώρα, είτε αφήνουμε να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου 3-4 ώρες, εντάξει, είτε αφήνουμε να φουσκώσει το ψυγείο μία ολόκληρη νύχτα, 12 ώρες. Τι από τα δύο θέλετε? Ψυγείο. Ψυγείο. Καλά, ότι σε αγίω στο ψυγείο το είχα. Αυτός ο τρόπος είναι πολύ πιο εύκολος γιατί δεν χρειάζεται να νοιάζεστε. Κάνετε το ζυμάρι σας την προηγούμενη το βράδυ που είναι πάρα πολύ εύκολο. Πετάτε στο ψυγείο και το πρωί που ξυπνάτε το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να ψήσετε το ψωμάκι σας και τελείωσε. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Εδώ έχει φουσκώσει όπως βλέπετε, έχει διπλασιαστεί. Οπότε ήρθε η ώρα του ψησίματος. Έχω βάλει μια κατσαρόλα στο φούρνο για να κάψει καλά, γιατί θέλω να μου δώσει την αίσθηση το ψωμί μου ότι είναι από ξυλόφουρνο, ότι έχει ψηθεί πάνω σε πέτρα. Οπότε για να πάρω αυτή την αίσθηση, ο πιο απλός τρόπος είναι αυτός. Βάζω μια κατσαρόλα στους 250 βαθμούς είναι ο φούρνος μου, τέρμα-τέρμα. Λίγο εδώ. Κλείνω το φούρνο, έχει κάψει καλά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μας δώσει την αίσθηση ότι τρώμε πραγματικά ψωμί από ξυλόφουρνο. Έτσι όπως είναι, παίρνω μαζί με τη λαδόκολα το ψωμί, το μεταφέρω μέσα, θα χαράξω το ψωμί μου. Πρέπει να χαράξετε, γιατί άμα δεν χαράξετε θα σκάσει ανεξέλεγκτα το ψωμί. Εγώ απλά θα χαράξω σε ένα σημείο, εδώ. Τέλος. Κλείνω την κατσαρόλα. Διονύση, άλλο λίγο να με βοηθήσεις. Βεβαίως. Άνοιξε. 250 βαθμούς με καπάκι για μισή ώρα. Χαμηλώνουμε το φούρνο στους 230 και ψήνουμε για άλλα 20 λεπτά χωρίς καπάκι. Και στο τέλος το ψωμί που θα φάτε είναι κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Ξέρω. Το παραδέχομαι. Εντάξει. Αλλά άμα είναι να κάνουμε ένα ψωμί σωστό, να το κάνουμε σωστά. Μην το κάνουμε λάθος. Σωστά, Διονύση. Υπομονή, 50 λεπτάκια. Για το ψωμί με προζύμι χωρίς μίξερ, βάζουμε το νερό, τα αλεύρια και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να γίνει το μείγμα μία πάστα. Κλείνουμε το βαζάκι με καπάκι και αφήνουμε για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να αρχίσει να ενεργοποιείται. Τη δεύτερη μέρα προσθέτουμε στο ίδιο βαζάκι ξανά 50 γραμμάρια νερό,
50 γραμμάρια από τα αλεύρια, ανακατεύουμε και κλείνουμε το βαζάκι. Αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για επιπλέον 24 ώρες. Την τρίτη μέρα αφαιρούμε 100 γραμμάρια από το προζύμι μας, προσθέτουμε στο βάζο επιπλέον 50 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια από τα αλεύρια, ανακατεύουμε και κλείνουμε το καπάκι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία συνολικά για 7 με 10 μέρες. Σε ένα μπολ βάζουμε 130 γραμμάρια από το προζύμι, το αλεύρι, το νερό και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Όταν σχηματιστεί η ζύμη, συνεχίζουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια μας. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστεί για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε αλάτι και ζυμώνουμε. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί. Πασπαλίζουμε τον πάγκο εργασίας μας με αλεύρι και ζυμώνουμε. Δίνουμε στρογγυλό σχήμα στη ζύμη και τη βάζουμε σε μπολ με λαδόκολλα και λίγο αλεύρι. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη. Σε κατσαρόλα που έχει κάψει στο φούρνο, βάζουμε τη ζύμη μαζί με τη λαδόκολλα, χαράζουμε σε 1 με 2 σημεία την επιφάνειά τους και καλύπτουμε με το καπάκι. Ψήνουμε για 30 λεπτά στους 250 βαθμούς, αφαιρούμε το καπάκι και ψήνουμε για επιπλέον 20 λεπτά. Σερβίρουμε με ελαιόλαδο και αλάτι. Και μετά από πολλή αναμονή, νομίζω ότι Διονύση ήρθε η ώρα να δικαιωθώ. Έλα, σε παρακαλώ εδώ. Μίτσο, έλα. Αυτό το πράγμα θέλω να το δείτε. Κόβω το ψωμί στη μέση. Το πιο φανταστικό που γίνεται με το προζύμι είναι η κυψέλωση μέσα. Δεν έχει φάει τέτοιο ψωμί. Στο λέω, δεν υπάρχει κανένα φούρνο εδώ κοντά που να σερβίρει τέτοιο ψωμί, γιατί κανένα φούρνο δεν φτιάχνει σπιτικό προζύμι. Όλοι παίρνουν έτοιμο. Λοιπόν, δεν θα το κάνω δύσκολο, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που θα ρίξω εδώ είναι λαδάκι. Εδώ. Και αλατάκι. Παίξτε μπαλίτσα. Βούτα. Είναι τόσο μαστιχωτό, είναι τόσο κολλώδες. Έχει απίστευτες κυψελώσεις και απίστευτες ίνες. Τι πολύ καλό. Δεν υπάρχει αυτό το ψωμί. Είναι το καλύτερο ψωμάκι που μπορείτε να φάτε. Αλήθεια σας λέω, εγώ στο Kitchen Lab σερβίρω αυτό το ψωμί με μαρμελάδα και βούτυρο για πρωινό κανονικά. Μην υπάρχει ψωμί. Όταν έχεις αυτό το ψωμί, τίμιο. Δεν θέλεις τίποτα συνοδευτικό. Δηλαδή, ακόμα και σκέτο, είναι φανταστικό. Ναι, παντρώστε το ορεκτικό. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν το έχετε ξαναφάει. Είναι μια καινούργια εμπειρία. Θα έπρεπε να τη ζήσετε και θα πρέπει να τη ζήσετε. Οπότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτιάξτε το ψωμάκι σας μία φορά. Αυτό που θα φάτε είναι κάτι καινούργιο, κάτι μοναδικό. Δεν θα το πιστεύετε.